Η απόψινή εκδήλωση είναι η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων συζητήσεων που ευελπιστούμε να οργανώσουμε σαν οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Χαλανδρίου και με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε ένα δημόσιο διάλογο για τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος. Νομίζουμε ότι οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τις εξέφρασε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρίσκουν θετική απήχηση στην ελληνική κοινωνία και συμβάλλουν στη διεύρυνση της πολιτικής επιρροής μας. Όχι μόνο οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως η καθημερινή μας επαφή με τους πολίτες μας γεμίζουν αισιοδοξία. Αλλά κυρίως όμως μας δημιουργούν αίσθημα ευθύνης, γιατί γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε θα είναι δύσβατος. Οι αντίπαλοί μας, η Τρόικα, η συγκυβέρνηση και τα μεγάλα συμφέροντα που τη στηρίζουν θα κάνουν τα πάντα για να κρατηθούν στην εξουσία. Σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη να μάθουν οι πολίτες το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, να το συζητήσουμε μαζί τους, να τους εξηγήσουμε με ποιο τρόπο νομίζουμε ότι θα έρθει η ανατροπή, πώς θα ανασχεθεί η ανθρωπιστική κρίση, πώς θα ανορθωθεί η οικονομία και πώς θα διαφυλαχθεί η δημοκρατία. Πρέπει να σπάσουμε το φράγμα της σιωπής που επιβάλλουν τα καθεστωτικά μαζικά μέσα επικοινωνίας, να συναντήσουμε και να ακούσουμε τους ανθρώπους και κυρίως να τους πείσουμε ότι υπάρχει τρόπος να ξανακερδίσουμε τη ζωή μας. Δεν θέλω να σας κουράσουμε περισσότερα. Θα δώσω το λόγο στον σύντροφο Γιάννη Δραγασάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Να πω μια κύριε στο Χαλάνδρη, να χαιρετήσω τη νέα Δημοτική Αρχή, να χαιρετήσω την τόλμη που δείχνει στο να ανοίξει νέους δρόμους, να εκφράσω την ελληνική μου στο Δήμαρχο για τις επιθέσεις τις άδικες που δέχεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης για το λόγο ότι έδωσε τη δυνατότητα να ακουστούν μουσικές και μνήμες που είναι ταυτισμένες με την ιστορία του λαού μας. Θέλω να πω όμως και μια ειδικότερη κουβέντα για την εμπειρία του ΕΑΜ, κάτι το οποίο το κάνω συχνά, όχι ως αριστερός, όχι επειδή είμαι αριστερός, αλλά επειδή θεωρώ ότι η ιστορία του ΕΑΜ, η εμπειρία του ΕΑΜ είναι μια ιστορία ενός λαού που καταφέρνει να αποκτήσει ένα φρόνημα, μια ενότητα, μια ανάταση μέσα σε δύσκολους καιρούς και να μπορέσει ακριβώς να δώσει έναν νικηφόρο αγώνα ως ένας Δαβίδ απέναντι σε ένα τεράστιο γολιά. Και αυτή είναι μια ιστορία του τόπου μας, δεν είναι η ιστορία της αριστεράς μόνο. Είναι μια ιστορία όλων των λαών που έχουν περάσει τέτοιες συνθήκες. Και ο λόγος που κάνω αυτή την αναφορά είναι ότι όσοι τουλάχιστον έτυχε να γνωριστούν έστω από τα βιβλία από αυτή την ιστορία, έχουμε ένα παράδειγμα πώς μπορούν να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί από το μηδέν, με λαϊκή αυτενέργεια. Πώς μπορούν να λυθούν προβλήματα χωρίς λεφτά, με την ελληνική. Πώς μπορούν να πολεμηθούν πολύ μεγάλη αντίθεση. Και επίσης, ένας λόγος ακόμα είναι ότι ζούμε μια ιδιόμορφη κρίση σήμερα. Ζούμε προβλήματα πολέμου σε καιρό ειρήνης. Ενώ το εξής, όταν καμιά φορά ακούμε από τους οικονομολόγους να λέμε ή το λέμε κι εμείς ότι έχουμε ύφεση 25%, αυτό δεν είναι κάτι απλό. Σημαίνει ότι η οικονομία έχασε το 1/4 της δύναμής. Σημαίνει ότι αυτό θα μας κυνηγάει για χρόνια πολλά. Όταν λέμε ότι έχουμε ανεργία 27% με βάση τα επίσημα στοιχεία. Επίσης αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου, δεν συμβαίνει στην κυβέρνηση. Δεν έχει συμβεί. Όταν προχθές βγήκε η UNICEF και είπε τα στοιχεία ότι έχουμε παιδική φτώχεια, ότι δηλαδή υπάρχουν παιδιά που ζουν σε φτωχές οικογένειες και έχουν ξεπεράσει το 40%, αυτά δεν είναι συνηθισμένα πράγματα. Άρα αυτές οι κρίσεις για να τις ξεπεράσουμε θα πρέπει να εξοπλιστούμε πέρα από οικονομικές πολιτικές, πέρα από μια δημοκρατία που να μπορεί πραγματικά να λειτουργεί ως όπλο των δυνάτων, πρέπει να εξοπλιστούμε και με μια πίστη, με ένα φρόνημα, με μια δύναμη εσωτερική η οποία θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες που δεν ξέρουμε και ακόμα πού θα φτάσουν, διότι η κρίση συνεχίζεται διεθνώς. Τώρα, το πρώτο που ήθελα επομένως να μπαίνω στο θέμα, να πω ότι αν με ρωτήσετε πού βρισκόμαστε σήμερα, θα έλεγα ότι ζούμε ένα θλιβερό, από ό,τι φαίνεται, επίλογο μια θλιβερή στρατηγική. Ενώ το εξής, αυτό που ετέθη στην αρχή της κρίσης αυτής, το δίλημα ήταν το εξής. Η μία λογική έλεγε
ότι εδώ έχουμε μια κρίση πίσω από την οποία βρίσκονται αιτίες, συμφέροντα, πολιτικές, με βαθιές ρίζες πολλές από αυτές, από αυτά τα προβλήματα, και επομένως χρειαζόμαστε μια πολιτική η οποία θα επιτεθεί στα προβλήματα και στους υπεύθυνους της κρίσης και ιδίως μετά το μνημόνιο μια πολιτική η οποία θα διαπραγματευτεί, θα διεκδικήσει το μέλλον αυτής της χώρας. Και από την άλλη είχαν μια λογική η οποία έλεγε ότι αν κάνουμε ό,τι μας λένε, στο τέλος θα έρθει μια επιβράβευση. Αν δείτε, αν θυμηθείτε, υπήρχαν άρθρα, μάλλον άλλωστε αυτά λέγονται ακόμα και σήμερα. Τα είπε προχθές ο κύριος Σαμαράς, τα είπε ο κύριος Καρδούπηλης, ότι αυτό προσδοκούν μια επιβράβευση για τη συνέπεια που δείξαμε στο να εννοεί την κυβέρνηση, στο να εφαρμόσουμε τις μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών των μνημονίων. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν σήμερα είναι αντί της επιβράβευσης να βρίσκεται η ίδια κυβέρνηση παγιδευμένη σε ένα διέξοδο και να συζητά για νέα μνημόνια της μιας ή της άλλης μορφής. Στην αρχή είπαν ότι μετά τις γερμανικές εκλογές, όπου η κυρία Μέρκελ δεν θα έχει πρόβλημα, θα ρυθμιστεί το χρέος μας. Μετά είπανε, δεν γίνεται τώρα, θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές είπανε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τώρα διαπιστώνουμε ότι αυτό που εννοούν είναι να πάρουν τα 11 δισεκατομμύρια που μας είχαν δώσει δάνειο, το έχουμε γράψει το δάνειο, να πάρουν τα 11 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και με αυτό να μας υπογράψουν νέο μνημόνιο, κρατώντας αυτά τα 11 δις ως μαξιλάριο, όπως λένε εκεί. Επομένως, με αυτή την έννοια λέω ότι ζούμε την κατάληξη αυτής της στρατηγικής με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αυτή ένα δίλημα, όπως εξηγήσω λίγο παρακάτω. Έχει ένα δίλημα διότι δημιούργησε προσδοκίες και αυτή τη στιγμή, αντί να εκπληρώνει τις προσδοκίες που δημιούργησε, έχουμε αυτή την εικόνα που έχουμε και με τα ομόλογα, spreads. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, το δεύτερο σημείο, είναι αυτή η λογική της επιστροφής σε μία κανονικότητα. Αυτό είναι το οποίο λέει η κυβέρνηση κατά καιρούς, είναι ότι βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από τα μνημόνια και πού πάμε, επιστρέφουμε, λέει, σε μία κανονικότητα. Αυτό το λέω διότι δείχνει, νομίζω, αυτό και συμπυκνώνει πόσο μακριά είναι η κυβέρνηση και όχι μόνο η δική μας, όσοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, πόσο μακριά είναι όχι από την αντιμετώπιση της κρίσης που ζούμε, αλλά ακόμα και για την κατανόηση της κρίσης αυτής. Διότι η κρίση υπάρχουν βέβαια στην ιστορία, την οικονομική και της χώρας μας και άλλων χωρών. Υπάρχουν κρίσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν, σύντομες κρίσεις, μπορούν να αντιμετωπιστούν με καλύτερη διαχείριση, ας πούμε, του συστήματος που υπάρχει. Υπάρχουν όμως και κρίσεις που είναι κρίσεις των κανόνων. Είναι κρίση της κανονικότητας. Είναι κρίση των διευθετήσεων που υπήρχαν πριν. Είναι αυτό που καμιά φορά ακούτε να λένε οι ειδικοί δομικές κρίσεις. Σήμερα λοιπόν ζούμε μια τέτοια δομική κρίση. Δεν ζούμε μια κρίση διαχείρισης. Ζούμε μια κρίση του ίδιου του υποδείγματος. Ζούμε μια παγκόσμια και στην Ευρώπη και στην κάθε χώρα ξεχωριστά μια διαμάχη. Όχι για το πώς θα τηρηθούν οι κανόνες, αλλά ποιοι θα είναι οι νέοι κανόνες που θα ορίζουν τη ζωή μας. Ποιες θα είναι οι αξίες με τις οποίες θα συγκροτήσουμε τους όρους της συλλογικής μας ζωής. Ποιες θα είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θα λειτουργήσει η οικονομία. Και για να μην σας κουράσουμε πολλά παραδείγματα, λέω απλώς το εξής. Θυμάστε τι λέγανε. Ότι απελευθερώντας τις αγορές, οι αγορές έχουν ενδογενώς τη δυνατότητα να είναι αποτελεσματικές. Άρα, αν απελευθερώνουν τις αγορές, η οικονομία και η κοινωνία θα προοδεύουν. Και η ευημερία θα επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό που ζούμε, ζούμε την κατάρρευση των αγορών. Μας λέγανε ότι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα είναι παράγοντες ανάπτυξης. Αλλά εδώ αποδείχθηκε ότι τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, ιδίως όταν δρούν ανεξέλεκτα, είναι επίσης παράγοντες κρίσης, παράγοντες αστάθειας. Και δεν ξεχνούμε ότι η κρίση ακριβώς ξεκίνησε από τις ΗΠΑ με την κατάρρευση των μεγάλων τραπεζών. Μας έλεγαν και είχαμε μάλιστα και ως λαός, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, εθιστεί το ότι μπορούμε να αναπτυσσόμαστε με δάνεια, με δανεικά. Εγώ τότε ήμουν στη Βουλή και θυμάμαι τη μοναξιά που ένιωθα, εγώ και άλλοι, όταν λέγαμε ότι πού πάμε. Για κάθε ένα ευρώ που παράγουμε, δανειζόμαστε 2,5 ευρώ. Αυτά τα λέγαμε το 2000, το 2004, το 2005. Και όταν λέγαμε επίσης, γιατί να κάνουμε την Ολυμπιάδα, ωραίο είναι η Ολυμπιάδα, αλλά πώς πρέπει αντί να επενδύσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να επενδύσουμε στην παιδεία, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας κλπ.
Είχαμε τότε, είμαστε, θυμάστε, σε άλλη. Άρα αυτό που ζούμε σήμερα και το πρόβλημα που έχουμε είναι, δεν είναι πώς θα επιστρέψουμε σε μια χαμένη κανονικότητα, αλλά το πώς θα δημιουργήσουμε μια νέα κανονικότητα, θα χρησιμοποιήσω αυτό το όρο. Πώς δηλαδή το δίκημα που έχουμε είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στους νόμους των αγορών και του κέρδους από τη μία μεριά και τους νόμους της δημοκρατίας από την άλλη. Το πρόβλημα που έχουμε είναι να επιλέξουμε ανάμεσα στα συμφέροντα των ολίγων και τις ανάγκες των πολλών. Αυτή η σύγκρουση σήμερα αναπτύσσεται, όπως είπα, με πολλούς τρόπους και πολλές μορφές. Το δίλημα είναι αν θα επιμείνουμε σε μια λογική που στηρίζεται στην αξία του ανταγωνισμού, του τυφλού, του ατομικισμού, του καταναλωτισμού, ή αν θα προχωρήσουμε σε μια λογική διαφορετική που θα στηρίζεται σε αξίες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, οι οποίες δεν είναι αξίες της αριστεράς, είναι αξίες πανανθρώπινες, τις οποίες η αριστερά ισχυρίζεται ότι θέλει και μπορεί να τις κάνει εφαρμοσμένη πολιτική. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα ζούμε μια κατάσταση, και όχι μόνο στην Ελλάδα, όπου το παλιό πεθαίνει, αλλά το νέο δεν έρχεται μόνο του. Το νέο πρέπει να το δημιουργήσουμε εμείς, ενάντια στις προσπάθειες αιμονής να συντηρηθεί το παλιό ή να πάλι νοοθωθεί το παλιό. Τι επιδιώκει μέσα σε αυτό το κλίμα ειδικότερη κυβέρνηση και ποια είναι η δική μας τάση? Η κυβέρνηση, όπως πια έχει αποδειχθεί από πέρυσι, έχει αρχίσει μια προσπάθεια να καλλιεργεί μια λογική ότι ζούμε μια επιτυχία εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Και όλα δείχνουν ότι το βασικό της κίνητρο δεν είναι πώς μπορούμε πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση, αλλά πώς θα μπορέσει να στηθεί ένα σκηνικό που να εξυπηρετεί την κυβέρνηση σε μια εκλογική μάχη και να έχει ένα θετικό εκλογικό αποτέλεσμα, ή αν δεν μπορέσει βέβαια να παρατείνει το βίο της κυβέρνησης μέχρι εκεί που φέρνει, μέχρι το 2016. Και αυτό το βλέπουμε διότι ενώ μιλάει ότι θέλει να τελειώσει με τα μνημόνια, στην ουσία επιμένει στην ίδια πολιτική των μνημονίων. Ενώ βλέπουμε ότι ενώ το χρέος όλοι λένε ότι δεν είναι βιώσιμο, και ενώ ακόμα και το Διεθνές Ταμείο με μία έννοια πει, το Διεθνές Ταμείο έχει μέσα και χώρες αντιψώμενες, όπως είναι η Ινδία, όπως είναι η Βραζιλία, που λένε είναι δυνατόν, ας πούμε, να δίνει τα λεφτά το Διεθνές Ταμείο χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη βιώσιμότητα του χρέους σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Ενώ λοιπόν ακόμα και από εκεί ασκήθηκαν πιέσεις, θυμάστε τι είχε πει ο κ. Κουρνάρας ως υπουργός οικονομικών στον κ. Σόιμπλε. Του είπε ο κ. Σόιμπλε, forget it, ξέχνα το αυτό το θέμα, η κυβέρνηση δεν προέβαλε καμία διεκδίκηση. Είπε λοιπόν ότι θέλω να φύγω από τα μνημόνια, θέλω να βγω στις αγορές να δανειστώ. Και όντως, την περασμένη άνοιξη υπήρχε ένα κλίμα στις αγορές, όπως λένε. Πάρα πολλά κεφάλαια έφευγαν από τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου άρχισε να επιρρυμνώνει την κατάσταση, ερχόταν στην Ευρώπη, υπήρχε ένα κλίμα ανάληψης κινδύνου, όπως λέγεται, και στα πλαίσια αυτά μπόρεσε και η κυβέρνηση και πούλησε και ένα κρατικό ομόλογο. Αυτό της έδωσε την εντύπωση ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο, σταθερό, μπορεί επομένως να διαμορφώσει μια στρατηγική όπου δανειζόμενοι από τις αγορές να εξυπηρετεί το παλιό χρέος και έτσι να μην χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε αντιπαράθεση ή διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση. Γιατί κατέρευσε το σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί εκτινάχθηκαν τα spreads, όπως το λένε, δηλαδή τα επιτόκια των διαφορά των επιτοκίων των ομολόγων, γιατί καταραίουν τα χρηματιστήρια κλπ. Το πρώτο είναι ότι το χρέος το υλικό δεν είναι βιώσιμο. Εμείς λέμε δεν είναι κοινωνικά βιώσιμο, εννοώντας κάτι διαφορετικό. Αλλά ακόμα και αυτοί που επενδύουν στα ομόλογα θεωρούν ότι το χρέος είναι πάρα πολύ ψηλό, είναι πολύ μεγάλο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά της Ιαπωνίας και επομένως έχουν μία αμφιβολία αν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχει οικοδομηθεί στην Ελλάδα ένας αναπτυξιακός ορίζοντας. Ότι υπήρξε η κρίση, αλλά από εδώ και πέρα θα έχω μία ανάπτυξη, μία μεγέθυνση της οικονομίας και επομένως τα έσοδα του κράτους θα αυξάνουν αυτόματα, αυτά που με ανάπτυξη, και άρα θα μπορούν να εξυπηρετείται το χρέος ή τα νέα ομόλογα τα οποία θα μπορούν να πουληθούν.
Δεν έχουμε λοιπόν, δεν έχει επιτευχθεί αυτή η αναπτυξιακή προοπτική. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε μία επιδείνωση, μία αλλαγή των συνθηκών. Τα κεφάλαια που, όπως έλεγα πριν, ερχόταν στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι στην Ευρώπη οι τιμές είναι χαμηλές και μπορούν να επενδύσουμε κέρδος, τώρα τα κεφάλαια αυτά φεύγουν από την Ευρώπη, όχι από την Ελλάδα. Φεύγουν από την Ευρώπη και φεύγουν πολύ πιο έντονα από τις χώρες που είναι πιο αδύναμες, αδύναμος κρίκος όπως η Ελλάδα. Γιατί φεύγουν από την Ευρώπη, διότι διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από ύφεση. Και η Γερμανία κινδυνεύει από ύφεση. Άρα, η αλλαγή αυτών των συνθηκών επιτάχυνε και επιδείνωσε αυτό το, την κατάρρευση του σχεδίου της κυβέρνησης. Πώς διαγράφονται τώρα οι άμεσες προοπτικές? Η Τρόικα που ήταν να έρθει για να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση δεν έχει έρθει ακόμα. Οι εκκρεμότητες είναι μεγάλες και σοβαρές. Η Τρόικα ζητάει να καθιερωθεί το lockout, η ανταπεργία λέει του εργοδότη. Ζητάει να απελευθερωθεί κάθε όριο στις απολύσεις, στις ομαδικές απολύσεις. Ζητάει να, στην ουσία να καταργηθεί το δικαίωμα της απεργίας, κάνοντας πολύ δύσκολη την απόφαση για να ληφθεί να αποφαστεί μια απεργία. Ζητάει απολύσεις στο δημόσιο. Ζητάει νέες μειώσεις της συντάξης, νέα μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα. Εκκρεμεί η κατάθεση του προϋπολογισμού, διότι αυτό που κατατέθηκε είναι στον αέρα, είναι με το σχέδιο. Και εκκρεμεί να συμφωνηθεί αυτό που ονομάζεται μια προληπτική γραμμή για να μπορέσει, λέει η κυβέρνηση, με τη βοήθεια αυτής της προληπτικής γραμμής, δηλαδή ένα μαξιλάρι, ας πούμε, δηλαδή να επιχειρήσει η κυβέρνηση να βγει στις αγορές να δανειστεί. Αν δεν μπορέσει, να υπάρχει κάπου ένα απόθυμα κεφαλαίου να μπορέσει να δανειστεί από αυτό. Αυτά λοιπόν είναι τα άμεσα θέματα και το δίλημα της κυβέρνησης είναι το εξής. Το ένα είναι να αντισταθεί σε αυτά τα μέτρα τα οποία καλείται τώρα να συμφωνήσει. Αλλά πώς να αντισταθεί, αυτά έχει συμφωνήσει η ίδια. Είναι μέσα στο μνημόνιο. Δεν μπορεί να αξιόπιστα να αντισταθεί. Άρα η μία επιλογή είναι να στηθεί ένα παιχνίδι τεχνητής αντιπαράθεσης στην Τρόικα και με αυτό το παιχνίδι τεχνητής αντιπαράθεσης να επιχειρήσει πρόορες εκλογές, ακόμα και άμεσα ενδεχομένως, προσπαθώντας έτσι να, αν μπορέσει να δημιουργήσει μια σύγκριση στον κόσμο ή έστω να περιορίσει το μέγεθος της ήττας της. Και η δεύτερη επιλογή προς την οποία συνήθως γίνει αυτή η κυβέρνηση είναι βλέποντας και κάνοντας. Πάμε παραπίσω και βλέπουμε. Στο πλαίσιο αυτό ήθελα να πω κάτι για το λεγόμενο τεστ αντοχής των τραπεζών που έχετε, διότι είμαι σίγουρος ότι θα ενδεχομένως κάποιοι από εσάς το ρωτήσουν μετά. Αυτά τα τεστ αντοχής, τα stress test όπως τα λένε, θα είναι από εδώ και πέρα συνηθισμένα. Δηλαδή θα γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι έκτακτο. Άρα το όποιο αποτέλεσμά του δεν έχει, ας πούμε, μια μακρά διάρκεια, δεν σημαίνει κάτι ότι ισχύει για πάντα. Προς το παρόν λοιπόν αυτό που διαπιστώθηκε είναι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες που έχουν μείνει στην Ελλάδα, η Εθνική, η Eurobank, η Alpha και η Piraeus. Αυτές οι τέσσερις τράπεζες με τα δεδομένα του τέλους του 2013 είχαν πρόβλημα, είχαν έλλειψη κεφαλαίων, με τα δεδομένα όμως τα σημερινά δεν έχουν έλλειψη κεφαλαίων. Αυτό όμως, αν ισχύει αυτό λέμε, τότε γιατί οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, δεν βοηθούν, ας πούμε, να ξεπεραστεί η σημερινή κατάσταση? Η απάντηση σε αυτό είναι ότι το πραγματικό και κρίσιμο πρόβλημα των τραπεζών είναι τα κόκκινα δάνεια. Τα δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετούν. Όταν και η ύφεση και η ανεργία η οποία τροφοδοτεί αυτό το απόθεμα των κόκκινων δανείων. Όσο λοιπόν τα κόκκινα δάνεια δεν ρυθμίζονται, τότε ό,τι τεστ αντοχής και να γίνονται, το πρόβλημα παραμένει. Και επομένως, ακριβώς γι' αυτό και σήμερα, ενώ υπήρξε μια θριαμβολογία ότι τα τεστ αυτά απέτυχαν, στην πραγματικότητα κανείς, ούτε ο κ. Τωρνάρας που είδαμε χθες, μπορεί να δώσει μια διαβεβαίωση ότι από εδώ και πέρα οι τράπεζες θα μπορούν να παίζουν τον χρηματοδοτικό τους ρόλο. Η δική μας τάση απέναντι σε όλα αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η περιβόητη συμφωνία, η καινούργια που συζητούν, δεν πρέπει να προχωρήσει. Πρώτον, είναι μια συμφωνία που δεν πατάει σε στερεότυπους. Δεν υπάρχει ούτε σχέδιο, ούτε πηξίδα. Συνεχίζεται με νέες δεσμεύσεις, συνδέεται με νέες δεσμεύσεις και με την ίδια πολιτική. Δηλαδή, εάν η κυβέρνηση μπει σε αυτή την προληπτική πιστωτική γραμμή, αυτό πρέπει να συνδεθεί με μνημόνιο.
με μνημόνια. Και με μέτρα πάλι. Τις ίδιες λογικές. Δεύτερον, δεν έχει εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Άρα τι πάνε να κάνουν, αντί να δημιουργήσουν συνθήκες μιας νέας επανεκκίνησης οικονομίας, έχοντας εξασφαλίσει αυτό που εμείς τουλάχιστον προτείνουμε, τη διαγραφή ενός σημαντικού μέρους του χρέους, το να συμφωνηθεί ότι το υπόλοιπο χρέος θα το εξυπηρετούμε ανάλογα με το αν έχουμε ανάπτυξη, διότι και λίγο χρέος να μείνει. Αν υποχρεωνόμαστε να το πληρώνουμε στις συνθήκες ύφεσης ή από ανάπτυξη, πάλι σε λίγο θα έχουμε συνθήκες χρεοκοπίας. Και το τρίτο, να υπάρξει και μια αναπτυξιακή ρόδο. Αυτό είναι το τρίπτυχο που, όπως γνωρίζετε, έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από παλιά και γενικά σήμερα αναγνωρίζεται ότι είναι η βασική, ας πούμε, η βάση για να μπορούμε να μιλάμε για έξοδο από το πρόβλημα αυτό. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να διεκδικήσει μια τέτοια λύση ή έστω κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, τι λέει, εγώ θα δανείζομαι από τις αγορές για να εξυπηρετώ το παλιό μου χρέος. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο μας οδήγησε στην κρίση. Δηλαδή μέσω συσσόρευσης δανείων επιδιώκουν να βγουν από την κρίση, η οποία ως έναν βαθμό ήταν και κρίση της υπερχρέωσης που είχε στελεστεί. Άρα δεν είναι διέξοδος. Το τρίτο και πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ότι όχι μόνο δεν αποτελεί λύση αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση, αλλά έχει και κινδύνους. Ας φανταστούμε ότι γίνεται αυτή η συμφωνία, που δεν είναι βέβαιο θα γίνει, θα καταλήξουν, ο υπογράφεται κλπ. Πάμε στον καινούριο χρόνο, Ιανουάριο, πρέπει να υπάρξει δανεισμός γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Βγαίνει λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: θέλω να δανειστώ 9 δις. Και οι αγορές δεν ανταποκρίνονται, δηλαδή δεν πουλιέται το ελληνικό μόρφο, δεν υπάρχει ανταπόκριση, τα επιτόκια είναι απαγορευτικά ψηλά. Τι θα γίνει τότε? Τότε θα πρέπει να πάει η κυβέρνηση με μία έννοια: επιστρέφουμε στο 2010. Με μια οικονομία κατεστρεμμένη, οι αγορές δεν μας δανείζουν. Ξανά από την αρχή, νέα μνημόνια, νέες δεσμεύσεις, νέες μνημόνες. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς λέμε ότι πρέπει να αποτρέψουν. Πρέπει να αποτραπεί αυτή η συμφωνία. Και πρέπει να υπάρξουν εκλογές. Πρέπει να υπάρξει μια νοπή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση μάλλον με νοπή εντολή, που να έχει τη βούληση, πρώτον, και δεύτερον, να μην έχει τις δεσμεύσεις που έχουν αυτοί εδώ, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα, δηλαδή, δύο γενικά πράγματα. Επανατοποθέτηση του προβλήματος, ποιο είναι το ελληνικό πρόβλημα, πώς δημιουργήθηκε, ποια είναι η κρίση, γιατί έγιναν τα μνημόνια, τι έγινε με τους προγραμματιστές, ποιος ευθύνεται για τα λάθη που έγιναν, ποιος αποτιμούμε τις καταστροφές. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μια νέα βάση πάνω στην οποία θα συζητήσουμε. Και το δεύτερο, βεβαίως, είναι η διαπραγμάτευση του χρέους, διότι δεν έγινε ποτέ διαπραγμάτευση του χρέους. Αλλά και στην ολικότερα διαπραγμάτευση των όρων με τους οποίους συμμετέχουμε και στο ευρωπαϊκό γενικότερο επίδεστο. Και το τρίτο βεβαίως, η αντικατάσταση του κοινωνίου με ένα σχέδιο άμεσων μέτρων, αλλά και μακράς νοής, ένα σχέδιο για την ασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας και του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα πρέπει νομίζω να δούμε και αυτές τις εξαγγελίες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Είναι εξαγγελίες οι οποίες, όπως εξήγησε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, δεν υποκαθιστούν την ανάγκη διαπραγμάτευσης, δεν υποκαθιστούν την ανάγκη ακύρωση των μνημονίων και αντικατάστασής τους με ένα πρόγραμμα ανόρθωσης της χώρας, αλλά η λογική είναι εξής. Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση μπορεί να μην είναι στιγμιαίο γεγονός, μπορεί να κρατήσει χρόνο. Δεδομένου ότι μπορεί να πρέπει και να δημιουργήσουμε όρους να αντέξουμε για ένα διάστημα κλπ. Ποια μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε από την αρχή, ανεξαρτήτως της συνολικής διαπραγμάτευσης, ούτως ώστε να επιτύχουμε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος να υπάρξει μια ανακούφιση στην κοινωνία, κυρίως στα τμήματα της κοινωνίας που έχουν, ας πούμε, το πιο ψη πρόβλημα, ακόμα και επιβίωσης, ορισμένα αυτά. Και το δεύτερο, πώς θα το κάνουμε αυτό με έναν τρόπο που να βοηθήσει και την επανενεργοποίηση αδρανών δυνάμεων ή να βοηθήσει αυτό που λέμε επανεκκίνηση της οικονομίας. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, πιστεύω οι περισσότεροι τα ξέρετε, να τα αναφέρω επιγραμματικά. Πρώτον, είναι μια σειρά μέτρα, ας τα πούμε μέτρα απεμπλοκής. Τι εννοώ το εξής? Εννοώ το εξής. Όταν λέμε ότι υπάρχουν κόκκινα δάνεια, σημαίνει ότι ένας κόσμος,
έχει δάνεια που δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Είτε διότι έμεινε άνθρωπος, είτε διότι μειώθηκε το εισόδημά του, είτε διότι άλλαξαν τις συνθήκες, χρεοκόπησε η εταιρεία, του έπεσε ο τύρος. Όσο λοιπόν το δάνεια αυτά μένουν αρρύθμιστα, δεν κερδίζει κανείς. Αυτοί που χρωστούν παραλύει η ζωή τους. Οι τράπεζες επίσης εγγράφουν στα βιβλία τους δάνεια τα οποία ενδεχομένως δεν τις πράξουν ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι μία εμπλοκή που επηρεάζει όλη την οικονομία. Η πρόταση λοιπόν που κάνουμε δεν αποσκοπεί μόνο να ανακουφίσει αυτούς που έχουν τα δάνεια. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στο να απελευθερώσει, να ξεμπλοκάρει την κοινωνία και την οικονομία από αυτή την εμπλοκή. Τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και τα χρέη προς το δημόσιο. Εμφανίζονται στα χαρτιά χρέη προς το δημόσιο ανίσπρακτα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία, και τι κερδίζουμε που κάθε χρόνο τα γράφουμε αυτά. Εδώ λοιπόν η λογική είναι να υπάρξουν τέτοιες ρυθμίσεις που να μπορέσει αυτός ο κόσμος που μπορεί να πληρώσει κάτι, να πληρώσει. Έτσι ώστε και πάλι εδώ να απελευθερώσουμε δυνάμεις και ταυτόχρονα υπάρξει ένα έσοδο. Και εμείς χαιρόμαστε που κάτω από την πίεση των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και την απήγηση που βρήκαν οι προέδρες αυτές, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να φέρει μια ρύθμιση στη Βουλή, η οποία βεβαίως δεν είναι αυτή η οποία θα θέλουμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει έκανε μια κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Το τρίτο είναι η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και να πάμε σε ένα φόρο το οποίο μπορεί να συζητήσουμε ηρεμία μεγάλης εθνικής περιουσίας, να αναπροσαρμόσουμε τις αντικειμενικές αξίες άμεσα, διότι δεν μπορεί να γίνει αγοροπολισία κλπ. Να αναπροσαρμόσουμε το αφορολογητό έως στα 12.000 ευρώ, να επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό. Αυτή είναι μια ομάδα μέτρων που έχουν αυτό το στοιχείο που είπα πριν, και ανακούφιση δημιουργούν και ξεμπλοκάρισμα δυνάμεων και αναζωογόνηση της οικονομίας που μπορούν να φέρουν. Μια άλλη ομάδα μέτρων αφορά κοινωνικές ομάδες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με αποτέλεσμα να περιοριάζονται θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία υποτίθεται ως χώρα θέλουμε να τιμούμε. Και εδώ ακριβώς είναι η στήριξη των χαμηλών συνταξιούχων, να εξασφαλίσουμε ρεύμα, νερό και άλλα βασικά και σύντηση σε αυτούς που τα έχουν άμεση ανάγκη και στέγαση σε αυτούς που έχουν μείνει άστεγοι. Ο τρίτος πυλώνας είναι κάτι το οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας, διότι ο τρόπος που παρουσιάστηκε από ορισμένα μέσα δεν είναι ακριβής. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων να μπορούν να διεκδικούν, το δικαίωμα των εργαζομένων να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα που παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Παραβιάζει τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί και από τη χώρα μας. Είναι δηλαδή χώρα παραβάτη στο δωμάτιο αυτών των δικαιωμάτων. Αλλά το πιο σημαντικό, δημιουργείται ένας τύπος εργαζόμενου χωρίς δικαιώματα. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα και συνολικά. Το δεύτερο έχει να κάνει με το θέμα της απασχόλησης, της εργασίας και της ανάπτυξης. Η λογική την οποία προβάλλουν οι δυνάμεις που κυβερνούν, αλλά και οι δυνάμεις εγκατεστημένες σε όλο τον κόσμο και εν μέρει επηρεάζουν έτσι και γενικότερα και χώρους προοδευτικούς, είναι ότι και έχει μια βάση αυτό που λένε, για να έχουμε απασχόληση πρέπει να έχουμε ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε επενδύσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Όταν έχεις μια κοινωνία καθυλωμένη στην ύπεση, πώς θα γίνουν επενδύσεις? Δηλαδή πέστε ότι κάποιος έχει χρήματα, θέλει να τα επενδύσει, εφόσον έχουμε αυτή την υποτιμητική κερδοσκοπία, δηλαδή αύριο τα διαμερίσματα μπορεί να είναι φθηνότερα από ό,τι είναι σήμερα. Αύριο οι τιμές μπορεί να είναι χαμηλότερες από αυτές που είναι σήμερα κλπ. Αυτό λοιπόν αναστέλει και την κατανάλωση και την επένδυση. Γι' αυτό από παλιά το ερώτημα που έχει τεθεί σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι πώς θα πετύχουμε ανάπτυξη, αλλά ποιο θα είναι το σημείο εκκίνησης για να υπάρξει ανάπτυξη. Ποια είναι η αφετηρία, ποιο είναι το κρίσιμο κρίκος, ποιο είναι το Α δηλαδή για να πάμε στο Β, το Γ, το Ω. Και εδώ η μία λογική είναι να ενισχύσουμε τα κέρδη έτσι ώστε να γίνουν ερευνητικές οι επενδύσεις, το οποίο είναι αδιέξοδο όπως βλέπουμε εδώ. Να μειώσουμε τους μισθούς έτσι ώστε να αυξηθεί η κερδοφορία, άλλο διέξοδο, διότι μειώνουμε τους μισθούς, πέφτει η κατανάλωση, πέφτει ο βαθμός απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού. Άρα έχουμε επιχειρήσεις με χαμηλά μεροκάματα, αλλά δεν μπορούν να θέσουν σε λειτουργία τις δυνατότητες που έχουν. Η άλλη λογική είναι να κάνουμε την απασχόληση ως μέσο για να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη. Αυτό το νόημα λοιπόν έχει το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 300.000 θέσεων εργασίας. Αυτό το σχεδιάζουμε στις λεπτομέρειες του τώρα. Αυτό αρχίζουμε με θέσεις μόνιμες,
Ακόμα και η Τρόικα λέει: πρέπει να πάρουμε φοριακούς, πρέπει να πάρουμε τελωνιακούς, πρέπει να πάρουμε άτομα να στελεχώσουμε τις επιθεωρήσεις εργασίας. Πρέπει να όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί, το ΙΚΑ δεν έχει ανθρώπους να εισπράξει κλπ. Αρχίζουμε λοιπόν, οι Δήμοι δεν έχουν μηχανικούς, πολλοί Δήμοι δεν έχουν μηχανικούς, δεν έχουν προσωπικό για να σχεδιάσουν τα τεχνικά δελτία με τα οποία θα διεκδικήσει όρους του ΕΣΠΑ και ούτε περισσότερο. Αρχίζουμε λοιπόν με θέσεις μόνιμες και σταθερές, αλλά προχωρούμε και σε θέσεις οι οποίες δεν θα είναι μόνιμες, αλλά μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο της εκκίνησης και δημιουργώντας ανάκαμψη να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας σταθερές, εν πάση περιπτώσει, και διαρκέστερες. Και στο τέλος έχουμε την αρχή. Ο τέταρτος πυλώνας είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Είναι δηλαδή τα πρώτα μέτρα που θα αρχίσουν να παίρνονται σε αυτό που ονομάσαμε και ονομάζουμε και μίλησε και ο Αλέξης και στην ΕΔ για την τρίτη διάσταση της κρίσης. Εννοούμε το εξής, ότι η κρίση πια δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο κοινωνική, είναι και κρίση θεσμική, αξιακή, κρίση εμπιστοσύνης. Για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή την τρίτη διάσταση της κρίσης, χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία αλλαγών, ριζικών, τομών, όπου θα αφορούν αυτές οι αλλαγές το κράτος, το σύστημα εξουσίας, τη διαπλοκή όπως το ονομάζουμε σχηματικά, αλλά και βέβαια άλλες εκδηλώσεις όπως είναι τα λαθρεμπόρια και όλη αυτή η οικονομική εγκληματικότητα που ιδίως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε άντληση. Μετά την ανακοίνωση αυτών των μέτρων, τα οποία πρέπει να σας πω, ήταν και για μας ένα πείραμα. Διότι εμείς, όπως γνωρίζετε, για το πρόγραμμα δουλεύουμε 2-3 χρόνια. Αλλά και είχαμε κάνει ήδη ανακοινώσεις και με τον πρόεδρο και οι μερίδες κλπ. Αλλά θέλαμε να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια παρουσίαση, επειδή το ζητούσε και ο κόσμος, έτσι πιο συγκεκριμένη, πιο εξειδικευμένη. Και νομίζω ότι η απήχηση που βρήκαν οι θέσεις της Θεσσαλονίκης δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ότι είναι ταξικά προσανατολισμένες, έχουν ένα κοινωνικό, ας πούμε, πρόσημο συγκεκριμένο. Πιστεύω ότι αυτό που έτσι είχε θετικό, λειτουργήσε θετικά, ήταν τότε οι συγκεκριμένες θέσεις και ορατό το αποτέλεσμα. Και ήταν και προτάσεις οι οποίες πολλές από αυτές θα μπορούσαν να έχουν ήδη υπαρθεί. Και όπως είπαμε, ήδη ορισμένες υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να κάθει να αρχίσει να κινεί, έστω υπό την πίεση της κατάστασης. Υπήρξαν ορισμένα ερωτήματα, τα οποία θα ήθελα λίγο να συνοπτικά να θέσω προς συζήτηση. Το πρώτο είναι αν η κοστολόγηση που κάναμε στέκει. Αυτό απαντήθηκε. Δηλαδή, η κοστολόγηση που έκανε το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε τα νούμερα που ανακοίνωσαν εμείς στην Θεσσαλονίκη. Απλώς το Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε, έβαλε για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων 8 δις, υπονοώντας τη ρύθμιση και των επιχειρηματικών δανείων. Τα κόκκινα δάνεια είναι 80 δις. Αν θέλουμε να τα διαγράψουμε όλα, θέλαμε 80 δις. Εμάς η πρότασή μας έχει μία λογική και έχει ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, ποσό. Άρα δεν πρόκειται για λάθος το δικό μας, πρόκειται για διαφορετική, ας πούμε, προσέγγιση. Και το δεύτερο λάθος που έκανε το Υπουργείο, εμείς λέμε ότι θα θέλαμε να αυξηθούν οι δημόσιες συνεδρίες τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό είναι συνάρτηση της όλης διαπραγμάτευσης που θα κάνουμε. Και γι' αυτό αναφέρθηκε με αυτή την έννοια. Δεν το είπαμε ότι δεσμευόμαστε αύριο το πρωί να βάλουμε 4 δις σε επενδύσεις. Αν μπορούσαμε, θα το είχαμε πει. Άρα και το δεύτερο είναι ότι τώρα εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις αυτές με προτάσεις νόμου στη Βουλή. Και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει κοστολόγηση, όπως κατά νόμο επιβάλλεται. Και αυτά λοιπόν οι εκθέσεις τώρα του Λογιστήριου του Κράτους που έρχονται επιβεβαιώνουν γενικά την προσέγγιση. Τα νούμερα στα οποία στηριχθήκαμε. Άρα δεν μπορεί να αφισβητηθούν προτάσεις σε αυτό το επίπεδο. Το δεύτερο, έγιναν ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις και ερωτήματα ό,τι αφορά τους πόρους. Τα λεφτά φτάνουν για να τα χρηματοδοτήσουμε αυτά που είπαμε. Εγώ πρέπει να σου πω από την αρχή ότι με τους πόρους και τα έσοδα πάντα υπάρχει μια επισφάλεια. Γιατί? Διότι μένει να πάνε την κάνει τώρα και λες θα ξοδέψω 2 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσω την αγροτική κρίση. Τα έσοδα όμως προσδοκάς να τα πάρεις. Άρα πάντα υπάρχει μια επισφάλεια ότι μπορεί να πάρεις λιγότερα, μπορεί να πάρεις περισσότερα. Το θέμα είναι αν η κατεύθυνση είναι σωστή. Εμείς λοιπόν είπαμε τα εξής. 3 δισεκατομμύρια και ένα παράγοντα επισφάλεια είναι αυτό που θα σας πω τώρα. 3 δισεκατομμύρια λέμε μπορούν να εισπραχτούν
μέσα από μια ευνοϊκή ρύθμιση των συσσωρευμένων χρεών στο δημόσιο. Από τα 70 δις, ας πούμε ότι τα 40 πρέπει να τα ξεχάσουμε. Διότι είναι εταιρείες που έκτισαν, διότι είναι άνθρωποι που πέθαναν, διότι. Τα 30 μπορούν να ρυθμιστούν και από τα 30 να μπορέσουμε να μαζέψουμε 3 δισεκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι θα τα μαζέψουμε τα 3. Δεν είναι βέβαιο. Μπορεί να μαζέψουμε 2,5, μπορεί να μαζέψουμε 3,5. Αλλά η κατεύθυνση είναι σωστή. Είναι σωστή και το αποδεικνύει τότε και ακόμη και η κυβέρνηση, όπως είπα, υποχρεώθηκε να φέρει μια ημιτελή πρόταση. Η δεύτερη πηγή. Έχουμε το φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό σύστημα θα το αλλάξουμε. Είναι μια αλλαγή που θα γίνει από τις πρώτες μέρες, το αμέσως επόμενο στάδιο. Ακόμα και με αυτό το φορολογικό σύστημα, έχουμε περιθώρια να βελτιώσουμε τα έσοδα. Να πάρω ένα στοιχείο, είναι ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ εισπράττουμε το 70%, εισπράττουμε το 67% αυτού που θα έπρεπε να εισπράττει. Δηλαδή θέλω να πω, αν βελτιωθεί έστω και λίγο η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ, δηλαδή ο ΦΠΑ που πληρώνουμε, εάν πήγαινε στα δημόσια ταμεία, έστω και κατά ένα μέρος, αυτό θα ήταν αρκετό για να χρηματοδοτήσουμε αμέσως προγράμματα. Τρίτο. Όλα αυτά, λαθρεμπόρια, λίστερες Λαγκάρντ, offshore εταιρείες, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές πηγές εσόδων, αλλά δεν είναι μετρήσιμα, δεν είναι ελέξιμα. Γι' αυτό και δεν μπορείς να πεις με σιγουριά τι ακριβώς. Αυτά όμως που έχουμε βάλει είναι προσεγγίσεις, οι οποίες σύμφωνα με όλα τα δεδομένα είναι επιτεύξιμες. Το τρίτο το οποίο βάλαμε, αυτά είναι τα 6 δις, τα άλλα 6 δις είναι τα 3 δις. Είναι από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπου είπαμε τι είναι αυτά τα λεφτά. Αυτά είναι δάνειο που έκανε η Ελλάδα για να εξυγειάνει το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορούμε λοιπόν από αυτά, και έχουν περισσέψει 11 δις. Δεν μπορούμε από αυτά τα 11 δις να πάρουμε 3 και να χρηματοδοτήσουμε το φορέα που θα ασχοληθεί με τα κόκκινα δάνεια. Εμείς λέμε ναι. Αυτοί λένε όχι, δεν μπορούμε. Αυτό είναι ένα θέμα διεκδίκησης. Δάνειο δικό μας είναι, εμείς το χρεωθήκαμε. Άρα έχουμε λόγο να αυτά τα χρήματα να τα τοποθετήσουμε εκεί που λέμε. Και από ό,τι πληροφορούμε, οι εξελίξεις μάλλον θα μας δικαιώσουν, διότι και αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να πάνε εκτός της εξυγείας του τραπεζικού συστήματος και άρα εξυγείας του τραπεζικού συστήματος σημαίνει είτε ανακεφαλαιοποίηση είτε ρύθμιση κόκκινων δανείων. Άρα αυτό, σε αυτό το θέμα δικαιωνόμαστε εμείς και όχι αυτοί που έλεγαν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Και το τρίτο είναι, μένει το θέμα του ΕΣΠΑ, το χρημάτων που παίρνουμε ως χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πράγματι έχουν γίνει κάποιες δεσμεύσεις, αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα της αναδιαπραγμάτευσης αυτών των δεσμεύσεων με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει μια κυβέρνηση. Άρα, εγώ θα ήθελα να καταλήξω στο εξής. Αν υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, και υπάρχουν, οι οποίες συμφωνούν με τους στόχους, δηλαδή συμφωνούν ότι πρέπει να ρυθμίσουμε τα κόκκινα δάνεια, συμφωνούν ότι πρέπει να κάνουμε την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, συμφωνούν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ακραίες εκδηλώσεις φτώχειας κλπ. Αλλά έχουν αμφιβολίες στα έσοδα, ας συζητήσουμε στα έσοδα. Συζητήσουμε τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουμε ξαναπεί, ακόμα και αυτά που λέει ο πρόεδρος μας, ακόμα και αυτά που λέμε με τις κεντρικές μας επιτροπές, είναι προτάσεις προς το λαό. Είναι προτάσεις προς διαβούλευση. Είναι προτάσεις για διάλογο. Οτιδήποτε μπορούμε να βελτιώσουμε, είναι ευχής έργο να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνεται. Άρα αυτή η πρόταση απευθύνεται και σε άλλες αριστερές και όχι μόνο δυνάμεις, με τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε και άλλους τρόπους να αυξήσουμε τα έσοδα και ακόμα και να αυξήσουμε το εύρος των προτάσεων και των θεμάτων που θέσαμε. Θα τελειώσω με μια παρατήρηση που άκουσα. Τα μέτρα λέει της Θεσσαλονίκης, εντάξει είναι καλά, αλλά είναι ψίχουλα. Τι θα πει ψίχουλα. Επιτρέψω μια μικρή έτσι παρένθεση εδώ. Η υποβάθμιση των εργαζομένων και του λαού γενικά και της νεολαίας μπορούμε να τη διακρίνουμε σε τρία επίπεδα. Είναι υποβάθμιση οικονομική. Μειώθηκε το εισόδημά μας. Κάποιος είχε 1.000 ευρώ, τώρα έχει 500. Δεν έχει και τίποτα. Αυτό είναι οικονομική υποβάθμιση. Το δεύτερο επίπεδο είναι κοινωνική υποβάθμιση. Κάποιος είχε δουλειά και τώρα δεν έχει. Νιώθει να περιθωριοποιείται, νιώθει άρρωστο. Κάποιος είχε μια επιχείρηση, είχε ένα σχέδιο, είχε μια προοπτική,
έκανε ένα μέλλον για τον ίδιο, για τα παιδιά, τώρα επιχείρησε τη φυτοζωή και έκλεισε. Αυτό είναι μια κοινωνική υποβάθμιση. Υπάρχει και το τρίτο μέτρο που είναι η θεσμική υποβάθμιση. Πριν είχα δικαιώματα, μπορούσα να διεκδικήσω, μπορούσα να κυνηγήσω κάποιον που μου έκλειβε τα δικαιώματά μου. Σήμερα ο εργαζόμενος έχει μείνει χωρίς δικαιώματα. Αυτή είναι η θεσμική υποβάθμιση. Ποια είναι λοιπόν η καταπροτεραιότητα επιδίωξη της αριστεράς, ειδικά της αριστεράς, διότι αυτό το επιχείρημα για τον Τσίπουλα το ακούσαμε από τα αριστερά. Δηλαδή, τι πρέπει να επιδιώξει μια αριστερή κυβέρνηση, να κάνει τα 500 ευρώ χίλια, αν μπορεί βεβαίως και αυτό. Να δώσει δουλειά στον κόσμο, βεβαίως, το είπα. Σημείο αφετηρίας αυτό. Πάνω όμως από όλα αυτά είναι να ξαναδώσει στο λαό τα δικαιώματα που αγωνίζεται. Να ξαναδώσει στο λαό την ελπίδα, την πίστη στον εαυτό του και τους θεσμούς, τα δικαιώματα. Να γιατί αυτή η προσέγγιση είναι ισοπεδωτική και το σχολιάζω αυτό για τον εξής λόγο. Αυτή η αντίληψη περί ψίχουλων καλλιεργεί μια συνείδηση στον κόσμο ότι μπορεί να κάθεται στον καναπέ και να περιμένει τα ψίχουλα. Δεν είναι τίποτα. Θα έρθει μια κυβέρνηση, θα βγάλει ένα νόμο, θα αποκαταστήσει το μισθό, θα αποκαταστήσει το δικαίωμα στην νομική ιδιαιτερότητα και δεν θα κουνηθεί τίποτα. Μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να βρούμε αντιστάσεις από τις δυνάμεις που δεν θέλουν να γίνονται αυτά. Γι' αυτό ο λαός πρέπει να είναι ενήμερος. Ναι, είναι μικρά βήματα, αλλά ακόμα και αυτά τα μικρά θα τα κατακτήσουμε όχι μόνο με μια κυβέρνηση από τα πάνω, αλλά και με στήριξη από τα κάτω, με διευθύνση από τα κάτω, με δράση από τα κάτω. Γι' αυτό κάνω αυτή την παρατήρηση. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι εξαγγελίες της ΔΕΣΠΗΣ είπαμε δεσμεύσεις. Αυτό δεν το είπαμε έτσι τα λόγια, αλλά εννοούμε το εξής. Ήδη όπως είπα, όπου μπορούμε αυτές τις εξαγγελίες κάνουμε προτάσεις νόμου και τις καταθέτουμε στη Βουλή. Με λογική, η λογική είναι εξής. Πρώτον, να πιέσουμε και τις άλλες δυνάμεις να πάρουν θέση. Υπάρχουν θέματα, μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και θέματα που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και όπως είπα, και με προτάσεις εμείς να λάβουμε υπόψη μας και διαφορετικές απόψεις. Δεύτερο, να ασκήσουμε πίεση και στην κυβέρνηση. Όσο μένει στα πράγματα, όσο μένει, κάτι να κάνει. Κάτι να κάνει. Και το τρίτο όμως και πιο σημαντικό που έχουμε κατά νου, αύριο ή όποτε είναι αυτό το αύριο, μια νέα κυβέρνηση να μην βγει και μετά να ψάχνει την αδίλωση να κάνει, να έχουμε ήδη έτοιμους νόμους στη Βουλή κατεθειμένους, οι οποίοι να αποτελούν το πρώτο έργο, το πρώτο ημερών αυτής της κυβέρνησης. Και με αυτό το σχεδιασμό θα μπορούμε. Υπάρχει ένα τελευταίο σημείο που αφορά τις προτάσεις της ΔΕΛΤΑ. Ορισμένοι κατανόησαν τις προτάσεις της Διεθνούς Έκθεσης της Αμερικής ως το συνολικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι ακριβές. Αυτό που είπαμε στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο μέρος, ένας πρώτος κύκλος. Θα έχετε ακούσει να λέμε πολύ ότι εμείς κάνουμε, θέλουμε ένα πρόγραμμα πρώτων ημερών, πρώτων μηνών, πρώτων ετών. Δηλαδή, περιγράφουμε τις τρεις διαστάσεις του χρόνου. Αυτά λοιπόν που είπαμε στη ΔΕΘ είναι έτσι ένας πρώτος κύκλος, μια πρώτη προσπάθεια, μια συγκρότηση της κοινωνίας κλπ. Για να το πάω λίγο βαθύτερα αυτό, θα ήθελα λίγο πριν το τέλος να το θέσω υπό μορφή ερωτήματος. Ποια είναι η θέση που έχει πάλι ενάντια στα μνημόνια στο πλαίσιο της συνολικής μας στρατηγικής. Γιατί μιλάμε και σωστά για αντιμνημονιακές δυνάμεις κλπ. Αλλά υπάρχουν δυνάμεις που απλώς θέλουν να φύγουμε από τα μνημόνια. Αρκεί αυτό. Ας πούμε ότι καταφέραμε, φύγαμε από τα μνημόνια. Με τι κράτος θα λειτουργούμε μετά τα μνημόνια. Τι παραγωγικό σύστημα θα έχουμε μετά από τα μνημόνια. Πώς θα λειτουργεί το σύστημα παιδείας, υγείας μετά στα μνημόνια. Με τα ερωτήματα αυτά λοιπόν θέλω να υποδηλώσω ότι το να βάλουμε τέλος στα μνημόνια, το να αναδιαπραγματευτούμε το χρέος με στόχο την μείωσή του, αυτά αποτελούν μέσα, δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του συνολικού μας σχεδίου. Το οποίο συνολικό σχέδιο
στην βασική του σύλληψη, τη δική μας, υπήρχε και πριν τα μνημόνια. Σας θυμίζω, όσοι δεν το θυμάστε, ότι εμείς ήδη από το 2008 είχαμε κάνει μια ανάλυση της κρίσης. Είχαμε διαπιστώσει τον δομικό της χαρακτήρα, όπως λέγαμε. Και ήδη από το 2009 κάναμε στο συνασπισμό, όσοι ήταν τότε, προγραμματικό συνέδριο και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ στη διάσκεψη και διαμορφώσαμε μια πρόταση εξόδου από την κρίση. Ποια κρίση? Την κρίση που προϋπήρχε. Δηλαδή το σχήμα είναι ότι είχαμε αρρώστια και το φάρμακο που μας πρόσφεραν ως φάρμακο τα μνημόνια, την αρρώστια αυτά όχι, όχι απλώς δεν τη θεράπευσε, αλλά την έκανε ακόμα χειρότερη. Μετέτρεψε την κρίση σε καταστροφή. Άρα το σχέδιο το δικό μας έχει δύο στόχους, δύο μεγάλους στόχους. Ο πρώτος είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπήρχαν και πριν τα μνημόνια, τα διαχρονικά δηλαδή προβλήματα της κοινωνίας και του κράτους, και που αντί να αντιμετωπιστούν, επιδεινώθηκαν. Προβλήματα του κράτους, της δημόσιας διοίκησης, του πολιτικού συστήματος. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις μεγάλες ανισότητες, οι οποίες τώρα γιγαντώθηκαν, αλλά προϋπήρχαν. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το παραγωγικό σύστημα, τι παράγουμε, πώς το παράγουμε, για ποιον το παράγουμε, πού θα εξειδικευτούμε ως χώρα σε μια εποχή που επιφέρει μεγάλες αλλαγές. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μονόπλευρο προσανατολισμό της χώρας μας, διότι και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα μπορούσε και πρέπει να έχει μια πολυδιάστατη πολιτική. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί αν έχουμε τα μνημόνια και αν έχουμε ένα χρέος το οποίο δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Με αυτή την λέω μέσος σκοπός. Και ο δεύτερος μεγάλος στόχος, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πρώτο, είναι ότι όλο αυτό πρέπει να το δούμε ως μία μετάβαση. Δηλαδή, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που έρχονται από το παρελθόν δεν μπορεί να γίνει ερήμη του γεγονότος ότι ζούμε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μια κλιματική αλλαγή που τροποποιεί πάρα πολύ, από μια τεχνολογική επανάσταση, από κινδύνους πολεμικών συγκρούσεων, ακόμα και στην γειτονιά μας. Ένα περιβάλλον δηλαδή που αποσταθεροποιείται, που κρύβει μεγάλους κινδύνους αλλά και μεγάλες δυνατότητες. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό σε ένα σχέδιο που έχει ως στόχο τη μετάβαση, το μετασχηματισμό της κοινωνίας σε ένα νέο τύπο κοινωνίας. Ένα νέο τύπο οικονομίας, δικαιοσύνης, αλλά και ανθεκτικότητας για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Στον πυρήνα επομένως του σχεδίου μας δεν είναι η διαχείριση των πραγμάτων όπως έχουμε. Τα μέτρα που είπαμε για τη σχολή θα τα πάρουμε με αυτό το σύστημα. Βελτιώνοντας τη λειτουργία του όπου μπορούμε, τα φρουρικά σύστημα κλπ. Αλλά η στρατηγική μας είναι η δημιουργία, η αλλαγή, η ανατροπή και η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης σε όλες τις διαστάσεις που αυτό έχει. Άρα το συνολικό σχέδιο μπορούμε να το φανταστούμε ως τρεις κύκλους. Ο πρώτος είναι τα άμεσα μέτρα. Ο δεύτερος είναι ένας κύκλος που κυριαρχούν οι αλλαγές, οι ριζικές τομές, οι ανατροπές, οι μετασχηματισμοί. Και στη βάση αυτό το νέο δεδομένο που θα δημιουργούνται είναι ο τρίτος κύκλος που είναι ο πιο μακροχρόνιος, που πρέπει και αυτός να αρχίσει από τώρα όμως, που είναι το νέο παραγωγικό σύστημα, η παραγωγική ανασυγκρότηση που λέμε. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτό το περίγραμμα θα ήθελα να τελειώσω, επιστρέφοντας στο άμεσο πολιτικό δεν πρέπει. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή αν πω ότι ο λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα πια από αυτή την κυβέρνηση. Τίποτα το θετικό. Πρώτον, δεν έχουν στρατηγική. Η στρατηγική τους αποδείχθηκε, ιτήθηκε και με τα δικά τους μέτρα. Η ανταπόκριση, η ανταπόδοση, το χτύπημα στην πλάτη που περίμενε ο κύριος Σαμαράς, ο δικηγός, μοιάζει με κάτι το οποίο είναι εντελώς αντίθετη της λογικής. Νέα μνημόνια, νέοι περιορισμοί. Δεύτερον, δεν έχουν πρόγραμμα. Το πρόγραμμά τους είναι το μνημόνιο. Το είδαμε από όλες τις πλευρές του, από όλες τις διαστάσεις. Τρίτον, δεν έχουν κοινωνική νομοποίηση. Τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση
με βάση τουλάχιστον αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, για να μιλήσουμε για δημοσιοποίησεις, γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Και κάτι ακόμα. Δεν έχουν κύρος. Δεν έχουν αξιοπιστία. Δεν μπορεί κάποιος να τους πάρει σοβαρά. Άρα δεν μπορούν. Ιδίως σε μια περίοδο δύσκολη. Που βλέπουμε και στη γειτονιά μας να γίνονται διάφορα παράξενα πράγματα. Επικίνδυνα παράξενα. Στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία κλπ. Νομίζω ότι είναι κάτι που πάει πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάει πέρα δηλαδή από την αριστερά αυτό που ζούμε, ως μία ανάγκη να μπορέσουν, να μπορέσει να υπάρξει μία κυβέρνηση η οποία να μπορέσει να ενώσει το λαό, να επιδιώξει τις ευρύτερες δυνατές συμμαχίες και συνεργασίες και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, για να αρχίσει το έργο της ανυποδόμησης, αλλά και να αρχίσει το έργο της διεκδίκησης ενός μέλλοντος το οποίο να είναι αντάξιο των προσδοκιών και των δυνατοτήτων που έχουμε ως λαός και ως κοινωνία. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα τελειώντας να καλέσω το λαό στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνείδηση ότι πράττει ένα καθήκον, ας το πω έτσι, πατριωτικό. Με την έννοια ότι είναι μία επιλογή που έχει να κάνει όχι μόνο με το ειδικό, το ιδιαίτερο, αλλά με το συνολικό συμφέρον του τόπου. Δεύτερο, όμως, θέλω να καλέσω και ανθρώπους, δημοκράτες, πολίτες που ενδεχομένως δεν είναι έτοιμοι να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω ότι ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να υπάρξει μια δημοκρατική ευρύτερη συμπαράταξη με στόχο η όρημη ή και υπερόρημη και αναπόφευκτη πολιτική ανατροπή, διότι κανείς πια δεν αφιβάλλει σε αυτό, είτε μέσα είτε έξω από τη χώρα, να γίνει με δημοκρατική τάξη και με δημοκρατική ευθύνη. Νομίζω ότι αυτό επιτάσσει και η δημοκρατία και το συμφέρον της δημοκρατίας και το συμφέρον της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν αρκετές ασάφειες με το τι συμβαίνει με τις τράπεζες. Και αυτό ίσως οφείλει στο γεγονός ότι η τράπεζα, ακόμα και χρεοκοπημένη να είναι, είναι δύναμη. Διότι η τράπεζα αποφασίζει ποιος θα κλείσει και ποιος θα κλείσει. Οι τράπεζες λοιπόν έχουν δύναμη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τράπεζες στηρίζονται σε καταθέσεις και σε δάνεια. Οι δικές μας τράπεζες έχουν 160 δις καταθέσεις περίπου και 215 δάνεια. Όσο λοιπόν τα δάνεια δεν πληρώνονται, οι καταθέσεις δεν φτάνουν να καλύπτουν. Άρα οι τράπεζες είναι σε κρίση, οι παλιές τράπεζες θα αργήσουν πολύ να είναι σε θέση να γίνει χρηματοδότηση της οικονομίας. Γι' αυτό εμείς η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως διαμορφώνονται, διότι δεν μπορείς να μην παίρνεις υπόψη και τα δεδομένα, λέμε τα εξής. Πρώτον, στις υφιστάμενες τράπεζες τις τέσσερις θα ασκήσουμε, εφόσον έχουμε μια κυβέρνηση με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ασκήσουμε τα δικαιώματα που έχει το κράτος ως μέτοχος των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή οι μετοχές των τραπεζών σε ποσοστά από 65% ή περισσότερες έως 35% η Eurobank τα έχει το κράτος. Έχει καμιά γνώμη το κράτος το τι κάνει οι τράπεζες? Έχουμε να δει το εξής, την εξής αντίφαση. Υπάρχουν τράπεζες όπου ο ιδιώτης μέτοχος έχει 2% και διοικεί την τράπεζα και το κράτος έχει το 65% και δεν κάνει να. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Και δεν είναι παράδοξο που ορισμένοι από αυτούς με το 1% δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ποτέ κυβέρνηση. Δεν τους βολεύει αυτό. Εμείς θα πάμε με βάση το δημόσιο συμφέρον λοιπόν, θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Δεύτερο, είναι απαράδεκτο να μην έχουμε αναπτυξιακή τράπεζα. Όλες οι χώρες, οι περισσότερες χώρες του κόσμου, έχουν, εκτός από τις εμπορικές τράπεζες, έχουν αναπτυξιακές τράπεζες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θέλω να είμαι αναλυτικός, αλλά πρέπει να ασχολείσαι με τα τεχνικά στοιχεία. Πες το ότι θέλουμε να πάρουμε ένα δάνειο 20 ετές για να κάνουμε ένα έργο μακράς διάρκειας. Ποια τράπεζα θα το δώσει αυτό το δάνειο? Αυτό το κάνουν κυρίως αναπτυξιακές τράπεζες. Δεύτερο, η αναπτυξιακή τράπεζα είναι εργαλείο για να έχει επαφή με τη διεθνή αγορά, διότι δεν υπάγεται στον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε υπάγεται στο σύστημα των ελέγχων που υπάρχει. Έχει να είναι μια μεγαλύτερη ευελιξία. Γι' αυτό και ακόμα και η Γαλλία που είναι εκεί που είναι, δεν συγκρίνεται με εμάς, η Γαλλία τελευταία έκανε μια καινούργια αναπτυξιακή τράπεζα. Να σου πω και κάτι που μοιάζει με ανέκδοτο.
Μιλούσα με έναν Γερμανό οικονομολόγο τον καιρό και αυτή έτσι βλέπει τα πράγματα συγκριτικά και μου έλεγε, ας πούμε, ότι ενώ έχει δοθεί μια πίσω στην Ελλάδα από τη Γερμανική Τράπεζα επενδύσεων, την Ανατολική Τράπεζα, την ΚΑΕΒΕ, στην Ελλάδα δεν απορροφούνται αυτά τα χρήματα, ενώ στην Ισπανία απορροφούνται γρήγορα. Λέω, πώς το εξηγείς αυτό? Μου λέει, η Ισπανία έχει Ανατολική Τράπεζα. Μόλις κάναμε τις προτάσεις στη Θεσσαλονίκη, βγήκε ο κύριος Δένδιας τότε και λέει: θα κάνουμε αναπτυξιακή τράπεζα και μάλιστα 4 δις. Όχι ένα δις που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε για να δημιουργήσει εντύπωση. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο, θέλουμε τράπεζες ειδικού σκοπού, τις λέμε. Οι οποίες μπορεί να είναι ή συνεταιριστικές ή δημόσιου χαρακτήρα ή ειδικού χαρακτήρα. Δηλαδή, θέλουμε, δεν μπορούμε να μην έχουμε τράπεζα κάτι για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να μην έχουμε κάτι για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και έχουμε επεξεργαστεί ένα σχέδιο για συνεταιριστικού τύπου τράπεζες, οι οποίες μπορούν να παίζουν και αυτό το ρόλο. Άρα μιλάμε για ένα σύστημα, πώς να το πω, πολυπολικό. Δηλαδή θα έχει μέσα και δημόσιο πυλώνα, προς το παρόν θα είναι όλες οι τράπεζες το δημόσιο έλεγχο, αφού το δημόσιο έχει τις συμμετοχές του. Θα έχουμε και τράπεζες αποκλειστικά από το δημοσίο, όπως την Αντιξιακή. Θα έχουμε και τράπεζες συνεταιριστικές, θέλουμε να έχουμε. Ούτως ώστε να πετύχει και πρέπει να έχουμε πέρα από αυτά όλα και ένα σύστημα κοινωνικού ελέγχου των τραπεζών, λέμε. Ορισμένοι έτσι και από την αριστερά μιλάνε πολλές φορές για κρατική τράπεζα, ξεχνώντας ότι στην Ελλάδα είχαμε κρατικές τράπεζες. Και δεν διέφεραν και πολύ από τις άλλες. Δηλαδή, άρα δεν είναι και η ιδιοκτησία, χρειάζεται και ένα σύστημα ελέγχου. Ούτως ώστε η τράπεζα, ακόμα και αν είναι δημόσια, να είμαστε σίγουροι ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, υπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουμε, που θέλουμε να θέσουμε κλπ. Αυτά τα ολίγα για τις τράπεζες. Πιστεύω να γίνει κατανοητό. Το παλιό τραπεζικό σύστημα για χρόνια θα υποφέρει. Θα υποφέρει. Και πρέπει επομένως ούτως ή άλλως, πέρα από το ότι θα κάνουμε εκεί, να κάνουμε και νέα σχήματα. Δημόσιο επενδύσει. Ενδιαφέρον το ερώτημα, θα έπρεπε να το είχα πει και εγώ. Εκεί που σας έλεγα ότι όταν μιλούμε για ανάπτυξη στις συνθήκες ύφεσης, κρίσης, παγίδας, εδώ έχουμε ένα φαύλο κύκλο σήμερα. Δηλαδή, η κρίση έχει μεταλλαχθεί σε σχέση με αυτή που είχαμε το 1990. Είναι κρίση των τραπεζών, είναι κρίση της πραγματικής οικονομίας, είναι κρίση του κοινωνικού συστήματος, του ασφαλιστικού και η μία κρίση του πολιτισμού. Όταν λοιπόν είσαι έτσι παγιδευμένος, το σημείο, είπαμε, της εκκίνησης είναι σημαντικό. Κανονικά λοιπόν, εγώ έπρεπε να απαντήσω το ερώτημα από πού θα αρχίσουμε, θα έπρεπε να απαντήσω για δημόσιες επενδύσεις. Αυτή είναι η κλασική, ας πούμε, απάντηση στο ερώτημα πώς μπορώ να βγω από μια ύφεση. Αυξάνω τις δημόσιες επενδύσεις. Και αν δείτε την παγκόσμια συζήτηση σήμερα και στις ΗΠΑ ακόμα και στην Ευρώπη, όλοι, ας πούμε, και η Ινσιανή σχολή, ας το πω έτσι, ας το πούμε, ή σχετικά με τους άλλους προοδευτικοί οικονομολόγοι, βάζουν μπροστά το θέμα των δημόσιων επενδύσεων. Το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι δύο. Ότι έχουμε πρόβλημα πόρων. Οι δημόσιες επενδύσεις συνήθως χρηματοδοτούνται με δανεισμό. Εμείς λοιπόν σήμερα δεν έχουμε δυνατότητα δανεισμού. Άρα, ό,τι και να πούμε για δημόσιες επενδύσεις θα είναι στον αέρα, εάν δεν προηγηθεί η λύση του προβλήματος του χρέους και η δυνατότητα, ας πούμε, δανεισμού. Το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι από άποψη απασχόλησης οι δημόσιες επενδύσεις δεν μπορούν να σωφοροφήσουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Όταν το πρόβλημα που έχουμε είναι, έχουμε 1,5 εκατομμύριο, ας πούμε, κόσμο χωρίς δουλειά. Από αυτή την άποψη λοιπόν ξεκινώντας και από αυτή την άποψη ξεκινώντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το καλύτερο σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες. Δεν λέμε ένα πρόγραμμα απασχόλησης, όπως λένε κάποιοι, έτσι ακραία, ο ένας λασκάβει λακκούβες, ο άλλος δεν λασκάβει λακκούβες. Εδώ έχουμε ανάγκες, ζωτικές ανάγκες. Ένα πρόγραμμα λοιπόν απασχόλησης σε αυτή τη φάση και μόλις μπορέσουμε να έχουμε χρηματοδότηση και θα έρθω σε αυτό το ερώτημα αμέσως, βεβαίως το πρώτο πρέπει να ψηθεί δημόσια επενδύση. Έχουμε τώρα στο πρόβλημα της χρηματοδότησης. Όσοι από εσάς έχετε κάποια σχέση με μαρξιστική πολιτική οικονομία, θα έχετε ίσως ακούσει τον όρο κρίση υπερσυσσόρευσης του κεφαλαίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κρίση που ζούμε εκτός όλων των άλλων χαρακτηριστικών έχει τη λογική ότι το κεφάλαιο που έχει υπερσυσσωρευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και ο τρόπος που ξεπερνούνται δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε παγκοσμίως 33 εκατομμύρια ευρώ δολάρια λιμνάζουν σε φορολογικούς παραδείσους,
σε διάφορες, ας πούμε, μορφές πλούτου, χωρίς να αξιοποιούνται στην πραγματική οικονομία. Ο τρόπος, λοιπόν, που ιστορικά έχει αποδειχθεί, και θεωρητικά έχει αποδειχθεί, ξεπερνιούνται αυτές τις κρίσεις, είναι με καταστροφή του κεφαλαίου. Απαξίωση του κεφαλαίου. Όλο αυτό που ακούμε, ότι έπεσαν οι μετοχές, καταστράφηκε το χρηματιστήριο, τα ομόλογα κουρεύτηκαν, όλα αυτά είναι μορφές υποτίμηση, η πτώση της τιμής των ακινήτων. Όλο αυτό είναι αυτό που ζούμε. Αυτό που είπα θεωρητικά είναι αυτό που ζούμε στην πράξη. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ζούμε σε μια χώρα που έχει καταστραφεί πλούτος. Έχουμε ένα πρόβλημα, δηλαδή, υποκεφαλαιοποίησης. Έχουμε ασφαλιστικά ταμεία που πρέπει να πληρώνουν συντάξεις και δεν είναι αποτελεσματικά. Έχουμε ένα κράτος καταχρεωμένο. Έχουμε τη μισή κοινωνία ως ιδιώτες καταχρεωμένους. Όταν μιλάμε, λοιπόν, για πρόβλημα χρηματοδότησης με την οικονομία, το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει αυτή η κοινωνία να ξαναδημιουργήσει πλούτο. Και εκεί ακριβώς εντάσσεται και η αναδυναμή που λέμε εμείς. Δεν φιλοδοξούμε με την αναδυναμή να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά χωρίς και αναδυναμή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε νέο πλούτο. Άρα τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε και ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του παλιού χρέους. Δεν μπορούμε, δηλαδή, καμιά χώρα δεν κάνει αυτό. Καμιά χώρα μπορεί να το κάνει, δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις ένα παλιό χρέος που είναι αναλωθέν κεφάλαιο. Δεν υπάρχει τούτο κεφάλαιο σήμερα. Δεν παράγει δηλαδή κάτι αυτό το κεφάλαιο. Να πληρώνουμε ένα χρέος 300 δις και ταυτόχρονα να κάνουμε και ανάπτυξη. Πώς θα το κάνεις? Εάν όλο το πλεόνασμα το βγάζεις, το πληρώνεις για το χρέος. Γι' αυτό είναι κομβικό το θέμα της ρήτρησης του χρέους. Και γι' αυτό είναι πολύ σωστή η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που εμείς διατυπώσαμε από το 2010 με βάση τη γερμανική εμπειρία. Και δεν είναι τυχαίο που επικαλούμε στην γερμανική εμπειρία. Η Γερμανία τότε ήταν μετά τον πόλεμο, είχε και αυτή ένα τεράστιο πρόβλημα καταστροφής πλούτου. Μεγαλύτερο βέβαια. Και η λύση που δόθηκε στην Γερμανία ήταν κούρεμα του παλιού χρέους, ρήτρα ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση του υπόλοιπου και σχέδιο μάσα, δηλαδή άτοπο χρήμα για να μπορέσει να πετύχει την πρώτη ανάπτυξη. Πολλοί μα ρωτούν, μα θα το πετύχουμε αυτό? Μα το παλέψουμε πρώτα. Μα το παλέψουμε πρώτα. Είναι δυνατόν να θέτουμε το ερώτημα πριν την διεκδίκηση? Βεβαίως, αν ήμασταν μόνοι, είναι δύσκολο. Αλλά βλέπουμε ότι το πρόβλημα εδώ είναι πανευρωπαϊκό. Η Ιταλία δίπλα μας έχει και αυτή πρόβλημα με 137% χρέος και χωρίς ανάπτυξη. Η Ισπανία το ίδιο, η Πορτογαλία. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, βεβαίως, δεν πρέπει να λυθεί εύκολα. Θα είναι μια τεράστια σύγκρουση, μπορεί να καθίσει χρόνια. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σύντομα πρέπει να δούμε το θέμα χρηματοδότηση. Και βέβαια, σε μια πιο αναλυτική συζήτηση, αν κάναμε ή αν κάνουμε στο μέλλον, μπορούμε να συζητήσουμε και διάφορα μέσα, μη συμβατικά όπως τα λέμε. Υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσει παράλληλη ρευστότητα, όχι παράλληλο νόμισμα, παράλληλη ρευστότητα, που σημαίνει αυτό ότι δεν σου λύνει βέβαια το πρόβλημα, αλλά μπορείς να δημιουργήσει συνθήκες να κινηθεί. Να κινηθούν δυνάμεις να το μένει σήμερα. Τώρα για το μισθό. Γιατί όχι και το ένα και το άλλο? Είπα κάπου στην ομιλία μου, χωρίς να το αναλύω, ότι ζούμε μια εποχή με μια έννοια επαναστατική. Με την έννοια δηλαδή ότι όποτε υπάρξει τέλος αυτής της κρίσης, ο κόσμος θα είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι ήταν στην αρχή της κρίσης. Ένα παράδειγμα, παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, δεν υπάρχουν απόλυτες συσχετίσεις, ήταν με την κρίση του 29, μια κρίση μεγάλη που έγινε το 1929. Από την κρίση αυτή, καταρχήν η κρίση αυτή δεν ξέραμε πώς θα εξελισσόταν, αν δεν γινόταν και πόλεμος. Γι' αυτό και σήμερα είναι πηγή ανησυχίας αυτές οι αιστείες πολέμου που προπλησιάζονται. Αλλά από εκεί προέκυψε, το θέλω να πω, ο νέες μορφές ρύθμισης οικονομίας, από εκεί προέκυψε και το κοινωνικό κράτος κλπ. Και ούτω καθεξής. Και σήμερα λοιπόν γίνονται διεθνώς συζητήσεις, μειοψηφικές, όχι απλώς για μείωση των ορών εργασίας κατά κάποιες ώρες, μιλούν πολύ για ένα μοντέλο εργασίας 4 μέρες τη βδομάδα, 3 μέρες τη βδομάδα. Βεβαίως αυτά είναι πράγματα τα οποία οριμάζουν και κάποια στιγμή αρχίζουν και γίνονται με τη μορφή ενός κύματος παγκόσμιου. Εδώ όμως με τον κατώτατο μισθό θέλουμε να, εκτός των άλλων, να απαντήσουμε σε ένα κοινωνικό δικαίωμα που καταγγείλθηκε, βία, αλλά δεύτερον θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα μηχανισμό τόνος της ζήτησης.
Και ένας τέτοιος μηχανισμός είναι και ο κατώτατος μισθός, διότι ο κατώτατος μισθός καταναλώνεται αμέσως. Άρα θα δημιουργηθεί, ας πούμε, θα, βεβαίως, να προσέξουμε εδώ, κανένα από τα μέτρα αυτά από μόνο του δεν είναι πανάκια. Δηλαδή μόνο ο κατώτατος μισθός, τι να σου κάνει, 8,5 με 10% του κόσμου παίρνει το κατώτατο μισθό. Το δεύτερο που θέλω να πω, μια και τέθηκε το ερώτημα, επειδή πολλοί λένε μήπως αυτό προκαλέσει προβλήματα, το έχουμε συζητήσει με όλους τους κοινωνικούς φορείς. Ενώ και τους εργοδοτικούς φορείς. Άλλος λέγει είναι υπέρ, η έμποροι είναι υπέρ για τον λόγο που είπα πριν, προφανές. Ο ΣΕΒΝ ουδέτερος, μιλώνει ο ΣΕΒΝ ουδέτερος. Η ΓΕΣΕΒΕ δεν έχει αντίρρηση της αρχής, αλλά το συζητάει πώς ακριβώς θα γίνει. Άρα είναι ένα μέτρο, νομίζω, που στέκεται καλά και πρέπει να το έχουμε στο πακέτο μας και αν σε κάποιο κλάδο δημιουργηθούν όποιες παρενέργειες, να η κυβέρνηση τότε να κοιτάξει, να βοηθήσει τον κλάδο αυτό να αντεπεξέλθει σε όποιες δυσκολίες. Ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι να βοηθάει να έχει θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα. Μαγάδι, έρχομαι, μιλούσα με έναν κινηματογραφικό παραγωγό που είχε κάνει τώρα και ταινίες του Οικονομίδη κλπ. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν είχε και τις σχέσεις στο παρελθόν με την κόμματα, αλλά μου είπε με σαφήνεια, θα το εισπράξετε το 1,5% από τα κανάλια, που 25 χρόνια δεν εισέπραξε καμία κυβέρνηση. Εδώ μπαίνει ο Μπόμπολας και τα... Μιλάμε για μια ολόκληρη, στην ουσία αυτός είναι ένας επιφανής της κινηματογραφικής κοινότητας. Εγώ ευχαριστώ τη συντρόφισσα, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω τον εκφράζω σωστά, εμείς δεν κάνουμε περιπτωσιολογία. Το πρόβλημα μας δηλαδή δεν είναι το πρόσωπο που χειρίζεται ή λειτουργεί ένα σύστημα διαπλοκής. Και εγώ τουλάχιστον το θέμα που έθεσα στη Βουλή ήταν το ερώτημα, πώς λειτουργεί το σύστημα σήμερα, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα λοιπόν, ας δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτό δηλαδή που θα επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να κάνει μια θεσμική αλλαγή, να αλλάξουμε τους κανόνες, τους όρους και εντός αυτού του νέου πλαισίου, όποιος δεν θέλει να το τηρήσει, θα υφίσταται τις συνέπειες. Και θέλω να η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι συστημικού χαρακτήρα. Διότι ξέρετε, το σύστημα καμιά φορά όταν βλέπετε δύσκολα, θυσιάζει και κάποιος. Πούνε κάποιοι, δεν ξέρω εγώ, στη στενή για να είναι το υπόλοιπο σύστημα στη θέση του. Και αυτό θέλει προσοχή. Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό ότι ανάλογη η κυβέρνηση βρει ένα φάκελο, ο οποίος που λέει ότι ο Δραγασάκης έκανε αυτό, έκανε εκείνο κλπ. Ότι πρέπει να τον κλείσει για να κάνουμε μόνο συστημική αλλαγή. Υπάρχει ένα αίσθημα δικαίου που και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Εγώ όμως θα ήθελα, αν θέλετε κι εσείς, να σας διαβάσω κάτι από αυτό. Δεν θα πω ονόματα. Δεν θα πω τα ονόματα που εννοούν αυτοί. Θα πω κάποια άλλα ονόματα. Σας διαβάζω πρώτα. Αυτοί οι εγκληματίες δεν έχουν καλάσνικοφ και μάσκες, αλλά έχουν μνήμη έψιλον. Κάθε ένας από αυτούς είχε δικό του μνήμη έψιλον, εφημερίδα, κανάλι, ή είχε μισθώσει μνήμη έψιλον. Παντού υπάρχει διαφθορά και παντού υπάρχει διαπλοκή στον κόσμο. Όσον αφορά τη διαπλοκή στις άλλες χώρες, το τρίγωνο είναι οικονομική ελίτ, πολιτική ελίτ και μνήμη έψιλον. Εδώ είναι ανάποδα. Οικονομική ελίτ, μνήμη έψιλον και πολιτική ελίτ. Όνομα. Ο κύριος Νικολούδης, εισαγγελέας του Αριουπάγου, πρόεδρος αρχής καταπολέμησης του μαύρου κλίματος. Εμένα ζητάνε ονόματα. Πάω στον κύριο Νικολούδη. Άλλο όνομα. Δήλωση. Είναι σεβαστό το φορολογικό απόρριτο, αλλά πρέπει να γίνει σεβαστή και η απέτηση των Ελλήνων φορολογουμένων που δοκιμάζονται σκληρά να πληροφοριθούν σε ποια ποσά ανέρχονται οι φόροι και οι προσαρξήσεις που έχουν επιτεθεί για τριγωνικές συναλλαγές και που σε ορισμένες επιχειρήσεις οι φόροι αυτοί και οι προσαρξήσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αν οι φόροι αυτοί διαπράχτηκαν, αν εισπράχτηκαν ή τι άλλο συμβαίνει. Γεώργιος Σούρλας, γραμματέας της διαφάνειας, διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και δίπλα είναι ο κύριος Σούρλας.
Τρίτο. Πρόσφατα ήρθε ένας νόμος που λέει ότι δεν ευθύνονται οι διοικήσεις των δέκτων. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Ενώ κάνουμε πόλεμο κατά της διαφθοράς, λέμε να καταλογιστούν ευθύνες κλπ. Λέει όχι, σας αμνηστεύω. Εδώ υποκλείται αμνηστία. Δεν έχω δικαίωμα ούτε να εφεσιβάλλω ούτε να προσβάλλω πρακτικά βουλεύματα. Επομένως λέω το παράπονό μου ότι στην προσπάθεια που κάνω κατά απονείμων βρίσκω τείχος. Κύριος Δρακιτζής. Στην Επιτροπή της Συμβουλής, Θεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Σας αρέσω. Διαβάσω ένα ακόμα τότε. Στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει είναι ότι μια οικονομική ελίτ που έγινε στο παρελθόν παντοδύναμη διαμέσου του ελληνικού κράτους και της πολιτικής διαβροχής, την ώρα της κρίσης γύρισε την πλάτη στους Έλληνες. Απέσυρε δεκάδες δις καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα προς τα βαούλα ή το εξωτερικό. Συχνά δεν πήρανε φόρους ως όφελος, αφήνοντας τα βάρη να τα σηκώσουν πάλι οι ίδιοι οι ευσυνείδητοι των μεσαίων στρωμάτων και των δοκιμαζόμενων τάξεων. Σόιμπλε. Βέβαια ο κύριος Σόιμπλε μετά που πούμε τα λέει αυτά, αλλά στην Ελλάδα η φτώχεια των φτωχών μεγάλωσε και η θνησιμότητα των παιδιών αυξήθηκε. Θέλω να πω ότι η κρίση δεν την πληρώνει αυτή που λέει. Πάμε. Άρα, συμπέρασμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν το αντιεπιστώνουμε εμείς. Εμείς είμαστε η δύναμη που αν μας στηρίξει ο λαός θα παλέψουμε. Θα το παλέψουμε. Ευελπιστώντας θα μπορέσουμε να το παλέψουμε.